αριστερά μας πάνω στο βράχο, αν κοιτάξετε, υπάρχει η πρώτη βραχογραφία. Εδώ πέρα βλέπουμε την Παναγία τη Βλαχερνίτισσα και χρονολογείται το 1455. Η εικόνα ζωγραφιστεί πάνω στο βράχο με τα χρώματα ανοιξίτηλα όπως τα βλέπουμε από εκείνη την περίοδο. Το μόνο που έχει γίνει μια συντήρηση και μια παρέμβαση με χρώματα εκ νέου. Η εικόνα πέρα τα χρώματα. Μιλάμε για ποια εποχή. 1455, δύο χρόνια μετά την άλωση της πόλης. 1455. Σίγουρα υπάρχει κάποια επιρροή από την Κωνσταντινούπολη, γιατί ακριβώς μετά την άλωση, η Παναγία η Βλαχέρνα. Λοιπόν, πέρα από τα χρώματα που ήταν πολύ δυνατά, είναι και η τοποθεσία της εικόνας που έχει φτιαχτεί στο συγκεκριμένο σημείο. Αν δείτε πάνω δεξιά, υπάρχει ένας βράχος ο οποίος είναι μια φυσική στέγη. Οπότε προστατεύεται αρκετά από άμεση επαφή με το νερό, με το χιόνι, με τη βροχή και με όλα αυτά. Και επίσης ο ήλιος το πρωί με το που βγαίνει, βγαίνει από τα βουνά ακριβώς απέναντι. Οπότε την όποια υγρασία μπορεί να διαβρώσει το βράδυ, την στεγνώνει σχετικά γρήγορα. Η Παναγία η Ελεούσα, στην οποία βρισκόμαστε, είναι το σημαντικότερο μνημείο εδώ στα Σκηταριά, στη Μεγάλη Πρέσπα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 40 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της λίμνης. Χρονολογείται στις αρχές του 1400. Μεγαλύτερο και το πιο καλά διατηρημένο σκηταριό που έχουμε. Παναγία η Ελεούσα. Παναγία η Ελεούσα. Έχει πάρει το όνομά του από την εικόνα που έχει πάνω από την πόρτα ακριβώς. Βλέπετε σ' άρεστη κατάσταση. Το συγκεκριμένο χρονολογείται από το 1409 και είναι σε άριστη κατάσταση λόγω της τοποθεσίας του κυρίως. Προστατεύεται εντελώς από τις καιρικές συνθήκες. Δεν το πιάνει ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε χιόνι, ούτε τίποτα. Το πιο καλό διατηρημένο. Και τώρα φαίνεται ότι είναι σε συντήρηση. Είναι, ναι, γι' αυτό είναι κλειδωμένος ο ναός. Πήραμε άδεια να ανεβούμε πάνω να το δούμε από κοντά. Σε αυτό εδώ πέρα κατοικήσανε γύρω στα 12 με 15 άτομα σε κάποια κελάκια που υπάρχουν γύρω-γύρω στα βράχια. Να κοιτάξετε και εδώ απέναντι το μεγάλο, και εδώ πέρα υπάρχει το τυχάκι. Και κάποια παρόμοια με αυτά εδώ πέρα, τα οποία μέναν οι ασκητές. Και εδώ είμαστε τώρα στο προάβλιο χώρο του ναού τότε. Βλέπουμε υπάρχουν κάποια τάματα πίσω, μανουάλια και όλα αυτά. Εδώ πέρα είναι τα μόρφωση του Σωτήρος και χρονολογείται από τις αρχές του 13ου αιώνα. Λοιπόν, αυτό είναι το παλιότερο βιβλίο της Μεγάλη Πρέσπα. Και κατοικήθηκε εδώ από 3 με 5 άτομα περίπου, οι οποίοι μέναν σε ένα κτίριο που υπήρχε λίγο αριστερά από τη σκάλα της Ήλιας. Να δείτε στο βράχο αριστερά, είναι δύο κολόνες. Μας δείχνει ότι υπήρξε ένα χειρόκομο το οποίο έχει πέσει. Έχει γεωγραφηθεί σε αυτό? Όχι, εδώ πέρα υπήρχε ένα ξύλινο τέμπλο γεωγραφημένο το οποίο είναι στο Μουσείο της Φλόρινας τώρα. Εσωτερικό. Θα γεωγραφούν μόνο το ανατολικό μέρος, το Άγιο Βήμα. Στο οποίο μέσα φαίνεται η Παναγία στην πιο γλυκιά μορφή της εδώ πέρα. Είναι η Παναγία η πλατητέρα των ουρανών. Φαίνεται στην πιο γλυκιά μορφή της. Περιοχή. Τόσο ψηλά ήταν η λίμνη. Ναι, ναι. Αυτό το έχω προλάβει να το έχει σκεπάσει στο νερό, να μην μπορούμε να βγούμε επειδή το είχε πιάσει στο νερό. Και τώρα πέφτει, Και όσο πάει και πέφτει. Κατάλαβα. Ενισχύεται το χειμώνα ή χάνει νερό γενικώς? Θα έπρεπε να ενισχύεται, αλλά χάνει τα χιόνια που δεν έχουμε και τις βροχές, απλά χάνει. Ωραία, μονόχωρες βασιλικές. Πώς περνάμε εδώ στους ψαράδες? Περνάμε καλά, ήσυχα είναι ωραία, αλλά όμως έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο. Δεν έχουμε συγκοινωνία καθόλου. Καθόλου. Πούλμαν τίποτα να πω. Δεν υπάρχει λεωφορείο. Έχει λεωφορείο. Εγώ θέλω να πάω τώρα στο νοσοκομείο, θέλω να πάω. Είμαι 70 να πούμε. Ποιος θα με πάει εμένα? Πώς πάει η δουλειά εδώ με τις βάρκες, με τις επισκέπτες? Έχουμε επισκέπτες στη... Έχει εδώ πέρα. Έχει. Κόσμος ψαράδες έχει. Δουλεύουν τα μαγαζιά, δουλεύουν τα δωμάτια, δουλεύουν, όλα δουλεύουν. Εντάξει. Θέλει ο κόσμος, πηγαίνει ο κόσμος να κάνει μια βόλτα βαρκάδα. Ναι, βαρκάδα τους πηγαίνουμε. Είναι πολύ ωραία, έχει τα σκηταριά εδώ.
Αλλά όμως το πρόβλημα της πρέσπας για μας τους ηλικιωμένους... Νιώθει απομονωμένη. Ναι, είναι πολύ μακριά τώρα. Πού θα πάω εγώ τώρα, στο νοσοκομείο θέλω να πάω. Ή ας πούμε θέλω να πάω στην αγορά, υποχρεώσεις να πούμε έχουμε. Mm. Και θέλω και στο νοσοκομείο. Δεν λέω ποιος θα με πάει εμένα να πούμε. Σωστά. Δεν υπάρχει συγκοινωνία, ντροπή σύνανα. Ντροπή σύνανα. Δεν τρέπονται και ο Παναγιώτης... ο Παναγιώτης, ο Δήμαρχος, ο Παναγιώτης είναι φίλος μου. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, το έχω πει πολλές φορές, θα ειδούμε. Τι θα δεις ρε Παναγιώτη. Άμα δεν μπορείς να φέρεις ένα πούλμαν εδώ πέρα, σήκου και φύγε ρε Παναγιώτη. Οι άλλοι δεν φεύγουν οι διπλανοί του με τίποτα να πούμε. Σήκου και φύγε ρε Παναγιώτη εσύ να πούμε. Άφησέ τους και φύγε να πούμε. Θα διαμαρτυρηθεί λες. Βεβαίως τι είναι αυτό το πράγμα είναι. Πούλμαν ολόκληρος δήμος να μην έχει πούλμαν. Να πάω στο νοσοκομείο εγώ να με εξετάσει να πούμε.